και το ακούγαμε κάθε μέρα το βράδυ στα Δελτία, αλλά στην ουσία δεν προετοιμάσανε τίποτα στο πώς θα το υποδεχτούν. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό βλέπετε ότι κυρίως τώρα σε αυτή τη φάση στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη γεμίζουν τα νοσοκομεία, αδειάζουν, βγάζουν τον κόσμο που είναι άρρωστος με άλλες αρρώστιες για να γεμίσουν τους ασθενείς με το κορονοϊό, και βλέπετε ότι κάθε μέρα αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών. Όλα αυτά τα θύματα, συνάδελφοι, πέρα από όσους καταλήγουν, από όσους πεθαίνουν, που είναι κυρίως μια μεγαλύτερη ηλικία ή έχουν τις αρρώστιες που έχουν, οι 2.000 δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προήρθανε και πήραν τον ιό όχι από τα πάρτι και από τις πλατείες που μας έλεγε όλο το καλοκαίρι μέχρι προχτές η κυβέρνηση, αλλά στην ουσία από χώρους δουλειάς και κυρίως όλη την επαρχία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο το διάστημα το οποίο μεγάλα εργοστάσια, συσκευαστήρια, χυμοποιία, κομπόστες και αυτά που δουλεύουν αυτή την εποχή πάνω στη Βόρεια Ελλάδα σκάγανε κάθε μέρα δεκάδες και εκατοντάδες κρούσματα.